Ο προπονητής του Πήγας, ο coach Ορφανός, coach, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο σετ και δεν ξέρω τι αποθέματα έδειξαν εκεί πέρα οι παίκτες σας και έσωσαν αλλεπάλληλα match ball. Εντάξει, εκεί πέρα όντως κρίθηκε, ήμασταν 1-0 πίσω. Το δεύτερο σετ κρίθηκε εντελώς στη λεπτομέρεια και όλας και με άσο του Καπετανίδη ήρθε. Okay, συγχαρητήρια πολλά στα παιδιά, είναι κάτι που το θέλαμε. Παρασυρθήκαμε λίγο στο κομμάτι ότι σήμερα ο Μίλωνας δεν είχε τον Μπόμπι τον Διορντάνο, δεν είχε και το Λίμπερο το Χαντρινό. Οπότε ίσως παρασυρθήκαμε λίγο ότι μπορεί να έρθει λίγο πιο εύκολα σήμερα η νίκη. Αλλά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που αντικαταστήσανε τους δύο αυτούς παίχτες. Νομίζω και πάλι και προς το τέλος του παιχνιδιού ήταν πολύ κοντά στο να γυρίσει στο τέταρτο σετ. Με ανεπάλληλα καλά σερβίς του Νανόπουλου πήγε να γίνει η ζημιά στο τέλος. Ευτυχώς δείξαμε ψυχραιμία και τελείωσε το μάτς και η πρόκριση ήρθε στα χέρια μας. Πλέον ημιτελικά μπορεί ο Πήγας να φτάσει και σε έναν τελικό μιας διοργάνωσης. Εντάξει, okay. Τώρα όταν είσαι εκεί πέρα όλα μπορούν να συμβούν. Ένα παιχνίδι είναι, γιατί όχι. Άμα όντως βρεθούμε σε μια καλή μέρα, γιατί να μην το διεκδικήσουμε. Και αυτό θα κάνουμε δηλαδή. Ο στόχος είναι τώρα να όποια ομάδα παίξουμε, όποια κληρωθούμε να παίξουμε, ένα μάτς, να τα δώσουμε όλα και γιατί όχι να βρεθούμε και στον τελικό. Πλέον συνέχεια στο πρωτάθλημα, φαντάζομαι ότι και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος, να έρθουν περισσότερες νίκες. Η πραγματικότητα αυτή είναι τώρα. Το πιο σημαντικό για μας και ο στόχος ο μεγάλος είναι αυτό το πρωτάθλημα. Παίζουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς με την Ορεστιάδα, με μια ομάδα που θεωρώ πάνω κάτω έχουμε τους ίδιους στόχους. Οπότε αυτό κάνει το μάτς το εντός έδρας που θα παίξουμε με διπλή σημασία. Ευχαριστούμε πολύ, coach.